Κύριε Σμπόκο, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Ουλγεράκη και σε εσάς και στους ακροατές μας. Μια μικρή παρέμβαση, αν μου επιτρέπετε, σχετικά με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ορίστε. Την ανακοίνωση που διαβάσετε, γιατί αφορά τον κλάδο μου, αγρότες και κτηνοτρόφους. Είναι μια, πραγματικά μια εκπομπή δίωρη να κάτσουμε το αναλύσουμε αυτό το θέμα ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό μόνο θέλω να πω, διότι αυτή η ανακοίνωση που αφορά τις εκαθαρίσεις, 500-600.000 εκαθαρίσεις των παραγωγών, την τελευταία μέρα γίνεται, αυτό μόνο σας λέω, την τελευταία ημέρα βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού φτάσαμε με την ψυχή στο στόμα για να γίνουν αυτές οι εκαθαρίσεις και μένει να δούμε αν ολοκληρωθούν σήμερα. Αυτά και τίποτε άλλο. Μάλιστα. Τώρα, για το ερώτημά σας. Ναι. Κυρία Δουργεράκη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου ως περιφερειακός σύμβουλος, έχω αναπτύξει μια δραστηριότητα πάνω στα όρια, ας πούμε, που επιτρέπει και ο κανονισμός λειτουργίας του περιφερειακού συμβουλίου, κατατέθοντας σε κάθε περιφερειακό συμβούλιο επερωτήσεις, προσπαθώντας να αλλιεύσω απαντήσεις από την περιφερειακή διοίκηση. Όχι ότι η περιφερειακή διοίκηση είναι πραγματικά ο φορέας που μπορεί να δώσει αυτές τις απαντήσεις. Το κεντρικό κράτος είναι, γιατί δυστυχώς το περιφερειακό συμβούλιο που έπρεπε να είναι η τοπική βουλή της Κρήτης δεν είναι. Και δεν είναι γιατί δεν έχει ούτε αρμοδιότητες ούτε πόρους. Το κράτος, ειδικά τα τελευταία 5 χρόνια, έχει γίνει υπερσυγκεντρωτικό σε ένα κτίριο, στο Μαξίμου. Εκεί μαζεύεται όλη η εξουσία και όλοι οι πόροι. Και κατά το δοκούν διοχετεύονται. Πάμε λοιπόν τώρα στην αδιάθετη ποσότητα της γραβιέρας ΠΟΠ, γιατί κυλάει και ο χρόνος. Ναι, κυλάει και ο χρόνος, αλλά πρέπει να πούμε ορισμένα πράγματα. Το είπατε. Ωραία. Υπάρχει η περιφερειακή διοίκηση, λοιπόν, και αυτός είναι ο στόχος της επερώτησης, να πάει στην κεντρική κυβέρνηση και να ζητήσει, επειδή υπάρχουν αδιάθετες ποσότητες γραβιέρας ΠΟΠ, αυτό είναι το κρίσιμο, το ΠΟΠ, διότι στην απόφαση, την γεία που υπάρχει για τη συμμετοχή της γραβιέρας στα σχολικά γεύματα και όπου αλλού διατίθεται μέσω από κοινωνικές δομές, εμείς ζητάμε να μπει η λέξη ΠΟΠ. Όχι η γραβιέρα. Γραβιέρα μπορεί να παράξει οποιοδήποτε. Γραβιέρα ΠΟΠ παράγεται στην Κρήτη. Και υπάρχουν αδιάθετες ποσότητες γραβιέρας στα ψυγεία των γαλατάδων, των τυροκόμων, η οποία για να διοχετευτεί είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχει και αυτή η ψαλίδα, το άνοιγμα από τον μεταποιητή μέχρι τον καταναλωτή. Χθες, παράδειγμα, άκουσα τον πρόεδρο του κτηνοτροφικού συλλόγου Ρεθίμ και λέει ότι φεύγει 10-11 ευρώ η γραβιέρα Ρεθίμνου προς τον σούπερ μάρκετ και πάει στον καταναλωτή 18 έως 20 ευρώ. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, βέβαια. Το θέμα που αναδεικνύει η επερώτηση είναι ότι αυτές οι αδιάρτητες ποσότητες θα μπορούσαν να διατεθούν εάν άλλαζε η πολιτική απόφαση και έβαζε κία ή να γίνει καινούριο διαγωνισμός ή με μια τροποποίηση την κοινή πολιτική απόφαση να λέει ότι επιτρέπεται η γραβιέρα, μόνο η γραβιέρα ΠΟΠ. Έτσι θεωρώ ότι θα αντληθούν πολλές ποσότητες για τα προγράμματα αυτά και θα υπάρξει μια σοβαρή αντιμετώπιση του να φύγει το τυρί από τα ψυγεία, να πάει στον κόσμο να καταναλωθεί. Κύριε Σμπόκο. Αυτό θα είναι βασική προϋπόθεση και για τις τιμές στον παραγωγό. Ωραία. Που βλέπουμε για τη νέα χρονιά. Μου κάνει εντύπωση το εξής. Είναι σταθερό και αυξανόμενο και η τιμή του παραγωγού
δεν είμαι ούμενη. Μα κάνει εντύπωση το εξής, έτσι όπως σας ακούω πολύ προσεκτικά, κύριε Σμπόκο. Κάνει εντύπωση το εξής, ότι μέχρι σήμερα τουλάχιστον προσπαθούσαν σε όλους τους τόνους ή επιχειρούν ακόμα σε όλους τους τόνους. Εγώ θα πω ότι αυτό είναι και το σωστό, να έχεις ένα προϊόν ονομασίας προέλευσης, λέγοντας ότι αυτό το προϊόν μπορεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να περάσει στην αγορά. Το έχεις αφήσει αδιάθετο μέσα στα τυροκομεία όταν έχεις ανάγκες, όταν ξέρεις ότι έχεις εκείνους τους τομείς που μπορείς αυτό το προϊόν, το οποίο είναι επιστοποιημένο, να το περάσεις? Αυτό μου κάνει εντύπωση. Σας είπα, κυρία Δουργεράκη, ότι η λέξη γραβιέρα υπάρχει. Απλά δεν υπάρχει η λέξη γραβιέρα pop. Γιατί γραβιέρα μπορεί να φτιάξει ο οποιοσδήποτε, αφιβόλου ποιότητας βέβαια, έτσι. Το ότι υπάρχει στα γεύματα σχολικά γραβιέρα υπάρχει. Το ότι υπάρχει σε όλες τις κοινωνικές δομές όπου διατίθενται ανάλογα φαγητό, υπάρχει. Μάλιστα. Και η γραβιέρα. Εμείς ζητάμε αυτό, να μπει η γραβιέρα pop, για να μπορούμε, θα αποκλειστούν με τα ποιητές, ας πούμε, εμπόροι, οι οποίοι ναι μεν μπαίνουν σε ένα διαγωνισμό ότι μπορούν να παρέχουν γραβιέρα, αλλά δυστυχώς δεν είναι ονομασίας προέλευσης. Ακριβώς. Να σας πω κάτι. Γιατί αυτό το προϊόν, και δεν ξέρω γιατί ποσότητα μιλάτε με κύριε Σμπόκο, γνωρίζοντας καλά την αγορά, στις εξαγωγές, στους εξαγώγημο προϊόν δεν μπορεί να φύγει από τη στιγμή που έχει ονομασία προέλευση? Εντάξει, γίνονται προσπάθειες και φεύγει κάποια ποσότητα από τη ΡΙΑ, αλλά όταν δεν υπάρχει κατανάλωση, όταν υπάρχει αυτή η μεγάλη ψαλίδα από το μεταποιητή προς τον καταναλωτή, όταν δεν υπάρχει κατανάλωση εσωτερικά, γιατί το τυρί στα 20 ευρώ είναι είδος πολυτελείας. Σαφέστατα. Θα κόψει το τυρί για να πάρει κάτι άλλο. Το βλέπετε. Μην πείτε φασόλια πάντως. Που κάνετε με τους ανθρώπους εδώ και στην εκπομπή σας και γενικότερα και ως καταναλωτής. Σίγουρα το γνωρίζετε. Εσείς σαν κύριε Σμπόκο, ξέρετε κάτι. Άμεσα, ας πούμε. Είπατε πριν από λίγο, ξέρετε, ποιος θα πάει να πάρει γραβιέρα που μπορεί να κοστίζει 20 ευρώ, και σας είπα μην μπείτε τη λέξη φασόλια. Γιατί το προϊόν της φτωχής Ελλάδας, που βλέπαμε και σε ελληνικές ταινίες, ή παίρναμε τέλος πάντων χύμα ή συσκευασμένο για να φάμε, έχει φτάσει το κιλό στα 8 ευρώ. Φασόλια γίγαντες, 8 ευρώ το κιλό. Γι' αυτό σας το είπα. Συγγνώμη, επανερχόμαστε στη γραβιέρα pop. Αναδεικνύουμε ένα ζήτημα, η συζήτηση από το ένα πάει στο άλλο, και αναδεικνύουμε ένα βασικό μεγάλο ζήτημα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, που είναι η ακρίβεια. Σωστά το λέτε. Επίπεδα. Σωστά το λέτε. Έχει λοιπόν η περιφέρεια τη δυνατότητα, γιατί αυτό ζητάτε, να παρέμβει στο κεντρικό κράτος, έτσι ακριβώς, ώστε αυτές οι ποσότητες, οι αδιάθετες, δεν μου είπατε γιατί ποσότητες μιλάμε, να φύγουν. Κοιτάξτε, να πάνε στην αγορά, να πάνε στα σχολεία, να πάνε στις ομάδες του πληθυσμού που έχουν ανάγκη αυτή την ώρα, και να δοθεί το τυρί. Εντάξει, δεν γνωρίζω ακριβώς, ας πούμε, την ποσότητα σε επίπεδο Κρήτη. Άκουσα ότι είναι 90 με 100 τόνοι γραβιέρας στα ψυγεία της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνου, που είναι μία από τις πιο σοβαρές, ας πούμε, συνεταιριστικές οργανώσεις σε επίπεδο Κρήτης, και το θέμα έχει αναδειχθεί έντονα από τη διοίκηση της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνης για το συγκεκριμένο ζήτημα, ότι, και το βάζουν και αυτοί επιτακτικά αυτό, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση για να απορροφηθεί μέσω των κοινωνικών προγραμμάτων που διαθέτουν τροφή, που διαθέτουν τυρί, γραβιέρα, να απορροφηθούν αυτές οι ποσότητες. Μάλιστα. Εγώ τα κρατάω όλα αυτά και την παρέμβασή σας. Είπαμε ότι 24 του μήνα ούτως ή άλλως θα συζητηθεί αυτό το θέμα, με αυτό το οποίο ζητάτε, δηλαδή να υπάρξει η παρέμβαση της περιφέρειας Κρήτης προς το κεντρικό κράτος, έτσι ώστε να διατεθεί αυτό το προϊόν, και είναι κρίμα να υπάρχει στα ψυγεία. Τώρα να σας πω... Επιπλέον, κυρία Δουργεράκη, όπως άλλος
όπως αλλιώς μπορεί να κρίνει ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης ή ο ίδιος ο περιφερειάρχης για παρέμβαση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Και, και έχει και άλλες προεκτάσεις, δηλαδή για το κόστος παραγωγής που αναφέρω, το ότι ας πούμε το μεταφορικό ισοδύναμο μέσω του αμάλθια που το περιμένουμε τώρα 2,5 χρόνια εκτινοτρόφη, που ήταν μια εξαγγελία της κυβέρνησης του Φετιά στον αέρα και το περιμένουμε ακόμα, δεν έχει καταργηθεί. Δηλαδή έχει πολλές προεκτάσεις, ανοίγει σε ένα ζήτημα, αλλά οι προεκτάσεις είναι περισσότερες. Έτσι, έτσι, σοβαρές. Έρχεται μια και είδηση. Και ένα τελευταίο πάνω στο θέμα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Επειδή γίνεται πολλή δουλειά και από την πλευρά, ας πούμε, και εμάς, εμείς αντιπολίτευση είμαστε του Περιφερειακού Συμβούλιου, προσπαθούμε να αναδεικνύουμε θέματα. Δυστυχώς παρατηρώ όμως ότι δεν τυχάνουν τις ανάλογες, ας πούμε, προβολής από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Είπαμε, είναι το κορυφαίο ερετό όργανο το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, δεν έχει τις αρμοδιότητες και τους πόρους που έπρεπε να έχει για να γίνει πραγματικά η τοπική βουλή να ασχολείται με παραπάνω αρμοδιοτήτων βάσει της νομοθεσίας που πρέπει να τροποποιηθεί και να του παρέχει αρμοδιότητες, συνάμα όμως και τους ανάλογους πόρους για να μπορεί να ανταποκριθεί ως τοπικό συμβούλιο.